εννοεί, παιδιά, η Σοφία. Ποιες δύο εννοεί η Σοφία, θέλω να μου πείτε. Ναι, και θέλω να μου απαντήσουν, όμως δεν μας αφήνει να μου πούνε ποιος είναι ο αγαπημένος Κρήτης. Η Αμάντα είπε τον Στέλιο Κουδουνάρη. Και η Σοφία. Και η Σοφία. Λατρεύω, εσύ. Έπαθες παπαδάκι τώρα. Έπαθες Μαρία ένα στο σοφούλο τώρα. Τώρα κατάλαβες, έτσι. Ντεζαβού. Σταματήστε. Ηρέμησε, Μάρτζη. Πες μου εσύ. Ό,τι πει Μάρτζη, παιδιά. Λοιπόν, θα σας πω. Στα πρώτα επεισόδια δεν ήξερα αν συμπαθώ τον κύριο Κουδουνάρη. Α, είχες... Ναι, ήμουν. Τον συμπαθώ, δεν τον συμπαθώ. Μου είναι είχα ένα πράγμα περίεργο. Όταν ξεκινάει έτσι όμως κάτι, δεν καταλήγει συνήθως καλά. Καθόλου, απλά δεν ήξερα αν τον συμπαθώ ή όχι. Α, στην πορεία. Το συνέστημα δεν ήξερα. Λοιπόν, ναι, δεν ήξερα το συνέστημα. Λίγο μου σπάγε τα νεύρα με τις κριτικές του, μετά πάλι τον αγαπούσα. Περίεργα συναισθήματα. Εν τέλει, τον λατρεύω. Είναι ο καλύτερος. Καταρχάς, όταν μου έστελναν αρνητικά μηνύματα για τον κύριο Κουδουνάρη, μου σπάγανε τα νεύρα που δεν μπορούσα να απαντήσω και να λέω: μα τι λένε, δεν είναι αυτό που λένε ή αυτό που δείχνει. Λατρεύει τις γυναίκες, να το πω αυτό, τις λατρεύει. Άρα Στέλιος Κουδουνάρης και εδώ. Όχι, ναι, αυτό και η κυρία Χατζηπαντελή. Παιδιά, είναι φοβερό παιδί. Πολύ ευαίσθητη, μας αγαπούσε όλες, έκλαιγε μαζί μας, ερχόταν πίσω. Ναι. Πώς είμαστε, πολύ ήταν μόνη της. Γενικά. Ναι, πολύ, είναι, πολύ, ναι. Είναι αυτό που δείχνει. Είναι καλό παιδί. Αμάντα, εσύ ποιος είναι αγαπημένος? Ναι, είπα εγώ. Το μάθαμε, δύο. Αλλά... Ο μέλλον σύζυγος. Εμένα ρωτήστε κάθε βράδυ μετά το γύρισμα που με έπαιρνε και μου έλεγε. Τι ωραίος άντρας. Το εννοείς, δεν είναι. Δεν το λες. Αυτόν θα τον παντρευόμουν και να της λέω, Αμάντα, κλείσε το τηλέφωνο, τον ακούω όλη μέρα, δεν μπορώ να ακούω και στο τηλέφωνο. Παιδιά, όμως, να πούμε και για τον κύριο Σκουλό, έτσι. Ναι, με στυλούς ήταν υπέροχο. Γι' αυτό δίνω δεύτερη ευκαιρία, ρε παιδί. Εγώ είπα σε ποιους έχω δυνατότητα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είχαμε τον κύριο. Τον κύριο Κουδουνάρη αγαπώ. Γι' αυτό καταλαβαίνω. Προστασία. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν θέλω να τους χωρίσω, αλλά πραγματικά Κουδουνάρης και Σοφία με έχουν συγκινήσει και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και τους εκτιμώ αφάνταστα. Ίσως νιώθετε και τις συμβουλές τους λίγο πιο κοντά. Ναι. Νομίζω ήρθε η ώρα και του κυρίου Σκουλού. Εγώ τον συμπαθούσα πάρα πολύ και την κυρία Χατζηπαντελή βέβαια, η οποία ήταν εξαιρετική. Ήταν και η Δήμων. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια κοπέλα που αισθάνεστε ότι θα έπρεπε, θα μπορούσε να είναι εδώ? Και όχι. Δεν είναι. Ναι. Τις πέντε. Ποια παιδί ναι. Μου. Ποια, για πες, Αμάντα. Η Ελεάνα. Η Ελεάνα θεωρώ. Η Διονυσία κατευθείαν όχι. Α, συγγνώμη, όχι να σας πω. Εγώ το είπα, γιατί είχαμε μείνει πτά στο τέλος και εννοούσα... Γενικά από την αρχή, ναι. Στην τελική πεντάδα εννοώ. Στην τελική η πεντάδα θεωρείται. Θα μπορούσε να ήταν. Ήταν πολύ δημιουργικό παιδί, πάρα πολύ. Και η Χριστιανά θα μπορούσε να είναι και η Ελεάνα.